Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του στέκιου Καρντελέν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για μία ακόμη χρονιά να εγγραφούν στο αλληλέγγυο φροντιστήριο μαθημάτων που οργανώνει και φέτος το στέκι. Παράλληλα, οι δράσεις του θα επεκταθούν και φέτος στην διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, αλλά και σε άλλους τομείς. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξεκινάμε τις εγγραφές. Από 1η Αυγούστου ξεκινήσαμε για το Αλέγγυο Σχολείο Μαθημάτων. Σε πρώτη φάση θα έχουμε τις εγγραφές των μαθητών για το Αλέγγυο Φροντιστήριο. Ξεκινάμε ώστε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, πόσοι μαθητές θα κάνουν τις εγγραφές, πόσοι καθηγητές αντιστοίχως θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πλάνο το οποίο θα καταρτήσει και το πρόγραμμα των μαθημάτων. Όπως γνωρίζετε, το Καρντελέν είναι ένα στέκι το οποίο απαντά στις προκλήσεις και στις ανάγκες της καθημερινότητας και στις ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Έτσι και υπό αυτό το πρίσμα αντιλαμβανόμαστε και τη λειτουργία του Καρντελέν και την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Είμαστε και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου όπως πέρυσι, όπως πρόπερσι και όλες αυτές τις χρονιές, έτσι και φέτος, είχαμε μαθητές οι οποίοι έδωσαν τις πανελλαδικές τους εξετάσεις, πέτυχαν κάποιο βαθμό και περιμένουμε και την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτήρια της χώρας. Το Αλέγγυο Φροντιστήριο είναι ενταγμένο και αυτό στα πλαίσια του Αλέγγυου Σχολείου. Το Αλέγγυο Σχολείο, όπως γνωρίζετε, δεν παρέχει μαθήματα μόνο φροντιστηριακού τύπου σε μαθητές λυκείου, αλλά είχαμε κάνει και μία αρχή πέρυσι με τα μαθήματα τουρκικών, είχαν γίνει και κάποιες προσπάθειες για μαθήματα μουσικής. Νομίζω ότι η νέα χρονιά θα απαντήσει και σε αυτές τις νέες προκλήσεις και επίσης ο χώρος της εκπαίδευσης γενικότερα είναι ένας χώρος ο οποίος ποτέ δεν πάβει έτσι να δίνει πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουμε και φέτος εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και αυτές λίγο πολύ θα είναι αυτές που θα κρίνουν και τις ανάγκες των μαθητών, τις ανάγκες όποιων άλλων ανθρώπων θέλουν να μάθουν, θέλουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Οπότε, από αυτή την έννοια, θα έχουμε και εμείς τις δικές μας αλλαγές. Πάντα στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και πάντα μέσα από έναν χώρο αλληλεγγύης, όπως είναι το ίδιο το Καρντελέν. Το αλληλέγγυο σχολείο, μέσα στο οποίο λειτουργεί και το αλληλέγγυο φροντιστήριο, είναι ένα ξεκάθαρο δημιούργημα των αναγκών που δημιούργησε στη χώρα μας η οικονομική κρίση και η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας από πολλούς γονείς να πληρώσουν τα φροντιστριακά μαθήματα των παιδιών τους. Εν αναμονή πάντως των εξελίξεων στην δημόσια εκπαίδευση, οι υπεύθυνοι στο στέκι Καρντελέν δείχνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες αλλά και προκλήσεις που πιστεύουν ότι μπορεί να δημιουργηθούν.